Καλημέρα σας. Κάντε καφέ να πιούμε μαζί. Σήμερα είναι Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020 και πίνουμε μαζί καφέ. Εγώ πίνω από το φλιτζάνι μου και φέρει δώρο η κόρη μου, το οποίο αναγράφει «I'm not a regular mom», δεν είμαι μια συνηθισμένη μαμά, «I'm a cool mom». Τώρα, αν είμαι cool mom, δεν ξέρω. Εγώ για καλό το πήρα τώρα. Αν έχει και άλλο νόημα, ό,τι να είναι. Πάντως μου αρέσουν τα φλιτζάκια, αυτό το έχετε καταλάβει. Πάμε λοιπόν στην επιστολή μας. Αχ, τι ωραίο καφέ το πρωί. Που η φίλη γράφει «Κουλουβάχατα ο γάμος μου». Κυρία Θέκλα, είμαι από μαθήτρια με τον σύζυγό μου. Όταν το γνώρισα, με ενθουσίαζε που ήταν μετρημένος και έδειχνε ενδιαφέρον για την καθημερινότητά μου. Ζήλευε κιόλας. Και επίσης δεν μπορούσες να το αλλάξεις γνώμη. Μου έλεγε συνέχεια ότι οι φίλες μου δεν είναι καλές και να μην κάνω παρέα μαζί τους. Εγώ γι' αυτό το λόγο στην αρχή μου διστακτική. Αυτός έκλαιγε για να με πείσει να μείνουμε μαζί. Ήσουν μαθήτρια, ήσουν ακόμη μωρό, ήσουν σαφώς στην εφηβεία. Είχα θέσει τους όρους μου ότι θα βγαίνω κάθε βράδυ με τις φίλες μου που γνώρισα από το πανεπιστήμιο, επειδή επέμενα να σπουδάσω, να μην μείνω μόνο με ένα πολιτήριο λυκείο. Και καλά έκανες. Ο πατέρας μου ήταν αυτός που μας πίεσε να ραβωνιαστούμε για να μην πει ο κόσμος τίποτα. Είπε επίσης ότι θα βοηθούσε οικονομικά αν μπορούσε. Έτσι σε ηλικία 18,5 μόλις ετών πάω να ζήσω με τον άνδρα μου. Από την αρχή της συγκατοίκησης μου έκανε εντύπωση πως πήγαινα να τον πλησιάσω σεξουαλικά και μου έκανε παρατήρηση ότι δεν γίνεται κάθε μέρα να το κάνουμε, σαν τα κουνέλια θα είμαστε. Μου φάνηκε τόσο άσχημο. Είμαστε μετά από 3 χρόνια σχεδόν σχέσεις μόνοι στο σπίτι μας και δεν έβλεπα να με λαχταράει. Δεν πηγαίναμε πουθενά ούτε για καφέ. Μόνο το σεξ μας ένωνε και γι' αυτό και το επιδίωκα. Έλεγε ότι θα πηγαίνουμε βόλτες και λοιπά όταν βρει δουλειά. Εννοείται ότι βρήκε δουλειά, αλλά πάλι τα ίδια, το ίδιο βιολί. Με πίεζε πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο τον πατέρα μου να του πω να βοηθήσει οικονομικά. Ο πατέρας μου, παρόλο που υποσχέθηκε πως θα έδινε, δεν έδωσε ποτέ λεφτά. Εν τω μεταξύ, όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και πιο απόμακρος. Ούτε για βόλτες ποτέ, ούτε καφέ, ούτε σεξ. Σεξ κάναμε μια φορά κάθε 15 μέρες και. Να τον πλησιάζω, να με διώχνει γιατί ήταν κουρασμένος, γιατί νίσταζε, δεν είχε όρεξη. Άρχισε να κάνει παρέα με έναν τύπο από τη δουλειά. Τον είχε πάρει από κοντά για να μπορεί να έχει περισσότερη άνεση να πει 2 πράγματα παραπάνω στη δουλειά. Παρόλα αυτά δέθηκαν σαν φίλοι εν τέλει. Ο μοναδικός άνθρωπος που μπήκε στο σπίτι μας ήταν αυτός. Δηλαδή ούτε φίλους είχατε, ούτε κοινωνικό κύκλο. Έμεινα στη σχέση αυτή και μετέπειτα γάμο και στα 26 μου έγινα μαμά. Ο άντρας μου, να τονίσω, δεν ήθελε να βγαίνω συχνά βόλτα για καφέ, ούτε να επιστρέφω νύχτα. Ούτε αν πήγαινα κάπου με ακολουθούσε. Και το σεξ ήταν μια κάθε 15 μέρες συνήθως. Μια φορά στις 15 μέρες. Αυτό μας το έχεις πει. Όντως, για παιδιά που είστε νεαρά σε ηλικία, που είστε στην αρχή της δεκαετίας των 20, τέλος πάντων 20 μέχρι 30, μια φορά στις 15 μέρες είναι λίγο. Και για μεγαλύτερα παιδιά, σαν εμάς, είναι λίγο μια φορά στις 15. Για νεαρά παιδιά, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εκτός κι αν ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, είχε πολύ χαμηλή λίπητο, δεν γνωρίζω. Πέρασαν χρόνια και εγώ δεν είχα φίλους ζωή. Όσες φορές του μιλούσα για όσα με ενοχλούν, έλεγε ότι κουράζεται πολύ και θα προσπαθήσει να αλλάξει, αλλά ποτέ δεν γινόταν. Εγώ δεν δουλεύω. Δεν ήθελε σε αυτές τις δουλειές που έβρισκα να πάω και έλεγε πως δεν είναι καλή περιοχή κλπ. Μια δουλειά που έβρισκα πριν να κάνω το παιδί. Μετά το παιδί έλεγε πως δεν γινόταν εργαστό γιατί δεν έχω βοήθεια. Ούτε θέλει ξένη γυναίκα να κρατά το παιδί, ούτε εκείνος μπορούσε. Γενικά, μια ζωή στην καταπίεση. Το αποτέλεσμα ήταν εγώ να καταλήξω να κάνω σεξτινγκ για να νιώσω ποθητή και να βρω νέους τρόπους να εφαρμόσω σε εκείνο, μήπως κάτι πιάσει και βελτιωθούμε σεξουαλικά, αλλά τίποτα. Άρα έκανε σεξτινγκ με άλλα πρόσωπα, άγνωστα. Πλέον σπανίως κάνω τέτοια πράγματα. Έχω χάσει τη διάθεση μου γενικά για να ασχολούμαι και με αυτά τα χαζά. Ο άντρας μου ήθελε δεύτερο παιδί. Είπα ότι δεν θέλω, αλλά δεν εισακούστηκα. Μετά την πράξη, είπε το πήρε απόφαση για παιδί, επειδή αποφάσισε να αλλάξει. Γέλασα, του είπα ότι δεν τον πιστεύω πια. Έπιασα συζήτηση για το ότι με ενοχλεί
Είπα ότι νιώθω διαφορία για εκείνον από την όλη στάση του τόσα χρόνια. Είπα ότι δεν με φουντώνει σεξουαλικά επειδή δεν προσπαθεί. Απάντησε ο άντρας μου ότι τον βλέπω αρνητικά στο μυαλό μου, γι' αυτό και δεν φουντώνω, και επίσης ότι τον βλέπω γενικώς αρνητικά και δεν προσπαθώ να φερθώ σαν γυναίκα. Μου είπε να γίνω περισσότερο θηλυκό, γυναίκα και λιγότερο παιδί. Εσύ να γίνεις περισσότερο θηλυκό, γυναίκα και λιγότερο παιδί. Εσύ, σε εσύ το πρόβλημα δηλαδή. Όχι αυτός να γίνει περισσότερο αρσενικό. Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ αυτή την ορολογία, τη χρησιμοποιώ χαριστικά. Επειδή είπες εσύ ότι είπε για σένα να γίνεις περισσότερο θηλυκό, αυτός ας πούμε να σου, ή αυτός να σε φλερτάρει, να σου φερθεί πιο ερωτικά, να σε προσεγγίσει ή τέλος πάντων να μοιραστεί μαζί σου, να ανοιχθεί για το τι πραγματικά τον απασχολεί, ώστε να μην σε βγάζει και τρελή από πάνω. Σαν gaslighting μου ακούγεται αυτό το πράγμα. Και ρώτησα πίσω στη φίλη, αυτό είχε στείλει το mail προκαιρού, και τη ρώτησα μήπως είναι συμφεροντολόγος ο άνδρας σου, σκέφτεσαι κάτι άλλο για τον άνδρα σου, μήπως είναι γκέι κάτι, και μου απάντησε. Ο άνδρας μου είναι ελαφρώς συμφεροντολόγος, αλλά έχει χρόνια πολλά που με συντηρεί εκείνος. Επίσης, είναι ελαφρά συμφεροντολόγος. Εγώ ρώτησα αν είναι συμφεροντολόγος, επειδή είχε γράψει η φίλη στην επιστολή ότι ο άνδρας της απαιτούσε να ζητήσουν λεφτά από τον πατέρα της, τη στιγμή που εν γνώση του πήρε μια κοπέλα η οποία δεν είχε ακόμη τελειώσει τις σπουδές της και ήταν πάρα πολύ μικρή και ξεκίνησε σχέση μαζί της από το σχολείο, ενώ αυτός ήταν μεγαλύτερος. Λέει, η φίλη μου είναι ελαφρώς συμφροντολόγος, αλλά έχει χρόνια που με συντηρεί εκείνος. Επίσης, πάντα χώνει το χέρι βαθιά στην τσέπη για να βοηθάει τα πεθερικά μου όταν χρειάζονται, επειδή είναι χάλια οικονομικά. Δεν νομίζω να έχει άλλη γυναίκα ή να είναι γκέι. Εσύ ως γυναίκα του καταλαβαίνεις καλύτερα. Εσύ το νιώθεις καλύτερα. Εγώ δεν ρώτησα για να σου βάλω την ιδέα. Απλώς έκανα έτσι μια υπόθεση, προσπαθώ να δω τι έχεις στο μυαλό σου, γιατί ανέφερες πάρα πολύ, ανέφερες σε δύο-τρία σημεία της επιστολής, ανέφερες το πρόβλημα με το σεξ. Απλώς ο άνδρας μου έχει υπομειστεί όλα τα οικογενειακά βάρη και δεν του μένουν αντοχές για τίποτα. Ούτε να βγει να διασκεδάσει θέλει, γιατί σκέφτεται μονίμως αν θα βγει ο μήνας. Άρα ταλαιπωρείται ο άνδρας σου από μεγάλο άγχος για το οικονομικό, αλλά ταλαιπωρείται επίσης από όσα γράφεις και από τις παγιωμένες πεπιθήσεις που έχει μέσα στο μυαλό του για τη θέση της γυναίκας και για το ρόλο της γυναίκας, γιατί δεν σ' άφηνε να εργαστείς ούτε πρωτού κάνεις παιδί, ούτε μετά που έκανες παιδί. Παίρνει ένα ικανοποιητικό μισθό, αλλά επειδή έχουμε δόσεις και ξοδεύει αρκετά στο φαγητό, δεν φτάνουν. Δεν θέλει να βρω μια οποιοδήποτε δουλειά για να βοηθήσω κι εγώ στο σπίτι μας και λέει εδώ και χρόνια ότι δεν συμφέρει φορολογικά να έβρισκα ακόμη και κάτι στις σπουδές μου. Γενικά δεν έχω βοήθεια με το παιδί και τώρα είμαι και έγκυος στο δεύτερο παιδί. Το δικό μου πρόβλημα είναι, το έχεις βρει, πως από μικρή μπήκαμε σε ευθύνες, δεσμεύσεις, χωρίς σωστές βάσεις και όρια. Δεν έμαθε να με βλέπει ως συνυπεύθυνη και αυτό με κάνει να νιώθω ανεπαρκής. Λοιπόν, το έχεις καταλάβει. Αυτό λέω πολλές φορές, ότι εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια που στέλνεις το mail, που γράφεις την επιστολή, γνωρίζεις καλύτερα και από μένα και από τον οποιοδήποτε ψυχολόγο τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σου και πώς διαχειρίζεσαι και πώς βιώνεις μια κατάσταση. Έχεις δίκιο ότι μπήκατε από πολύ μικρή σε ευθύνες και σοβαρά πράγματα. Σε αυτό φταίει και ο πατέρας σου, ο οποίος ήθελε να σε αραβωνιάσει για να μην λέει ο κόσμος. Και πόσοι πατεράδες και πόσες μητέρες και πόσοι γονείς έσπρωξαν τα παιδιά τους να μπουν σε πρόωρους αραβώνες, σε πρόωρους γάμους, με το σκεπτικό να μην έχει να λέει ο κόσμος ή και με το σκεπτικό ας το ξεφορτωθούμε το παιδί μας, γιατί, συγγνώμη, ο μπαμπάς σου επέδειξε μία πλήρη αδιαφορία όσον αφορά στις σπουδές σου. Και ενώ είχε υποσχεθεί πως θα έδινε και συγκεκριμένο ποσό, επειδή δεν διαβάζω το συγκεκριμένο ποσό, δεν θέλω να σε φωτογραφίσω, παρόλο που υποσχέθηκε ότι θα έκανε και συγκεκριμένη συνδρομή σε σένα και στις σπουδές σου, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή ένυψε τα σχήρας του. Η μητέρα σου δεν μπορούσε, οπότε επίσης μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που η γυναίκα δεν εργάζεται, άρα σου έρχεται και σε ένα φυσικό και φυσιολογικό επόμενο ή τέλος πάντων δεν σε ξενίζει και τόσο πολύ που ο άνδρας σου δεν θέλει να εργάζεσαι.
Και λες ότι δεν έχετε βάλει σωστές βάσεις. Συμφωνώ ότι δεν έχετε βάλει σωστές βάσεις, χωρίς να σημαίνει όμως ότι είστε doomed, είστε καταδικασμένοι για να μην πάει καλά στην πορεία ο γάμος σας, παρόλο που έχει γίνει κουλουβάχατα. Και λες ότι το γεγονός ότι δεν έμαθε να σε βλέπει ως συνυπεύθυνη, αυτό σε κάνει εσένα να νιώθεις ανεπαρκής. Και επίσης αυτό σε κάνει να νιώθεις μη υποθητή. Δηλαδή, οι γυναίκες, όσο ψηλή λίπητο και να έχουμε, δεν επιζητούμε τόσο συχνά το σεξ. Το επιζητούμε 1, 2, 3 φορές το μήνα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο κύκλος ορμονών της γυναίκας είναι μηνιαίος, ενώ ο κύκλος ορμονών του άνδρα είναι 24 ώρες. Δηλαδή τα ιστρογόνα μας ανεβαίνουν και ψηλώνουν στη διάρκεια ενός μήνα. Το μήνα ή τις 28 μέρες που έχουμε την εμμηνορίση. Οπότε όσο ψηλή λίπητο και να έχει μια γυναίκα, δεν διεκδικεί καθημερινά το σεξ. Θα το διεκδικήσει μια στο τόσο. Λες στην αρχή ότι το διεκδικούσες καθημερινά επειδή λες αντιλαμβανόσουν ότι ήταν το μόνο που σας συνέδε επειδή δεν μιλούσατε και πολύ. Νομίζω ότι ο άνδρας σου πρέπει να δει αυτό το βίντεο, να το δείξεις και να αρχίσει να μιλάει. Να αρχίσει να σε εμπιστεύεται και να μιλάει σε σένα για το πώς νιώθει και το τι σκέφτεται και τι πράγματα του βαραίνουν. Γιατί από τον τρόπο με τον οποίο γράφεις φαίνεσαι ότι είσαι μια κοπέλα γνωστική. Όχι, μην του δείξεις το βίντεο γιατί τώρα είδα, τώρα θυμήθηκα το sexting. Να μην αρχίσουν άλλα προβλήματα εκεί. Το sexting, δηλαδή το να μπαίνεις στο διαδίκτυο και να μιλάς ανώνυμα με άνδρες άγνωστους και να κάνεις σεξουαλική συνομιλία και όπως το γράφεις για να μάθεις πράγματα ή για να μάθεις κόλπα ή να βρεις έναν τρόπο να προσεγγίσεις τον άντρα σου, αυτό νομίζω ότι δεν το κατάλαβες και μόνος ότι είναι χαζομάρα. Το ονοματίζεις κιόλας χαζομάρα και μόνη σου είπες είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα. Και είναι και επικίνδυνο κιόλας, πέραν από χαζομάρα. Φαίνεται ότι δεν έχεις επενδύσει συναισθηματικά σε αυτό και αυτό είναι καλό, που δεν έχεις επενδύσει συναισθηματικά, όμως μην το ξανακάνεις, κόρη μου, γιατί είναι επικίνδυνο συναισθηματικά να δεθείς με τον α, β, χ, ψ, άγνωστο με τον οποίο μιλάς και επίσης πρόκειται για συναισθηματική απιστία. Δεν έχεις απατήσει τον άντρα σου φυσικά, σωματικά, αλλά στο μυαλό τον έχεις απατήσει με το σεξ. Εντάξει, δεν σε κατηγορώ. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι κλεισμένη σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα που είσαι και έχεις 1000 πράγματα στο μυαλό σου και νιώθεις μια νέα κοπέλα που είσαι ότι δεν είσαι ποθητή και δεν είσαι αγαπητή. Χρειάζεται και εσύ και ο άντρας σου να ανασκομποθείτε και να ασχοληθείτε με το γάμο σας. Σου συστήνω να πάρεις το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» και να καθίσετε να το διαβάσετε μαζί, το «Να μείνω ή να φύγω». Είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο με τον τίτλο «Να μείνω ή να φύγω». Και να διαβάσετε και το κεφάλαιο ειδικά αν η ρουτίνα σκοτώνει το γάμο. Έχετε μπει σε ένα φαύλο κύκλο που ενώ και οι δύο προσπαθείτε για το γάμο σας, στην ουσία αποξενώνεστε μέσα από αυτή την προσπάθεια, γιατί σας λείπει η βάση, η βασική λειτουργία που κρατάει το ζευγάρι ενωμένο, που δεν είναι σεξουαλική, αλλά αυτή της επικοινωνίας. Χρειάζεται να επικοινωνήσετε. Ο άνδρας σου μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια σεξουαλικά θέματα και να μην τολμά να σου το πει. Λόγω του άγχους που έχει, του στρες που βιώνει, μπορεί να έχει πρόβλημα με τη στήση του ή να φοβάται μήπως έχει πρόβλημα με τη στήση του κλπ. Εσύ επίσης είσαι μόνη σου στον κόσμο σου και κάνεις πράγματα που, όπως είπα και προηγουμένως, είναι επικίνδυνα. Άρα, για να διορθώσουμε τα κουλουβάχατα, επικοινωνούμε, μιλούμε, ανοιγόμαστε. Και σου λέω, το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το διαβάσει μαζί ένα ζευγάρι και να αρχίσουν να επικοινωνούν. Τώρα, για το κομμάτι του να μιλήσεις για το sexting, είναι κάτι που θέλει πολύ προχωρημένη επικοινωνία σε ένα ζευγάρι, να πεις κάτι τέτοιο και να μην διαλυθεί άμεσα η σχέση ή να μην γίνεις εσύ ο πράια που λένε στα αγγλικά, να μην γίνεις εσύ το μαύρο πρόβατο της όλης υπόθεσης και να στοχοποιηθείς να εσύ φταίς για το γάμο μας γιατί έκανες sexting. Λοιπόν, λυπάμαι που ταλαιπωρείσαι και δυσκολεύεσαι, αλλά προσπάθησε να διεκδικήσεις αυτό που πραγματικά αξίζεις, που είναι ένα αληθινό γάμο με πραγματική επικοινωνία,
και με ισότιμη θέση μέσα στο γάμο. Καλό Σάββατο να έχουμε. Ελπίζω. Τι θέμα έχουμε το βράδυ? Κάτσε να δω τι θέμα έχουμε το βράδυ, γιατί έχουμε λίγο ψυχοπλακωθεί εμείς εδώ πέρα τώρα με εσάς που παντρευθήκατε, παντρευθήκατε νωρίς και τώρα είσαστε σε αυτή τη... Πού είναι το δεύτερο βλόγκ? Α, έχει πλάκα το απόψινο. Εντάξει, απόψε θα γελάσουμε. Καλημέρα!